Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Σήμερα έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ γιατί το ακούω και έχω και μια περιέργεια μεγάλη για το τι είναι. Το θέμα μας είναι το Aikido και μαζί μου έχω τον Αλέξανδρο και την Τζίνα, συγκεκριμένα τον Αλέξανδρο Λαρχανίδη και την Τζίνα Λέφα. Γεια σου Αλέξανδρε, γεια σου Τζίνα. Καλημέρα. Γεια, καλημέρα. Μαθητές της σχολής Τέντσιν Καν Ντότζο Θεσσαλονίκη, η οποία βρίσκεται, πείτε μου λίγο για τη σχολή. Βρίσκεται στα Κωνσταντινουπολίτικα. Ναι. Στη 17 Νοέμβρη 81. Θα το επαναλάβουμε και στο τέλος με page στο Facebook Ντότζο Θεσσαλονίκη και αυτό θα το δώσουμε στο τέλος όμως. Και δάσκαλός μας είναι ο Χάρης Κανέλης. Μάλιστα, θα το πούμε και αυτό στο τέλος. Λοιπόν, καταρχήν να μου πείτε πόσα χρόνια κάνει ο καθένας Aikido. Εγώ κοντεύω τα 10. 10, πω πω. Το φθινόπωρο του 2017 θα κλείσω 10 χρόνια. Και? Εγώ 14. Για σένα μου έχουν πει ότι είσαι στην προηγούμενη σου ζωή σαμουράι. Δεν ξέρω, θα μου το διευκρινίσεις αυτό. Λοιπόν, το Aikido, εγώ το έχω στο μυαλό μου. Μια πολεμική τέχνη προφανώς, αλλά όχι στην ίδια κατηγορία με όλες τις υπόλοιπες. Κουμφού, τζούντο. Εγώ μόνο μου την έχω αυτή την αίσθηση. Ναι. Γιατί? Γιατί είναι η αληθινή, έτσι είναι. Η πραγματικότητα. Αυτά είναι όλα, για να ξαναρωτήσω, είναι πολεμικές τέχνες. Όλα. Ωραία. Γιατί όμως το Aikido νομίζω ότι είναι πιο μυστικιστικό από τα υπόλοιπα? Το Aikido, κατά την άποψή μου πάντα, είναι πιο μυστικιστικό γιατί ο ιδρυτής του Aikido ήταν μυστικιστής. Ναι. Ιδιαίτερα βαθύς. Ναι. Οπότε ανέπτυξε μια τέχνη η οποία διαφοροποιήθηκε από την αρχή από τις υπόλοιπες. Με βάση το ότι το τζούντο ας πούμε ή το καράτε έχουν... Λίγο πιο κοντά. Το τζούντο ή το καράτε έχουν αγώνες. Είναι αγωνιστικά, αγωνιστικές πολεμικές τέχνες. Εσείς δεν έχετε αγώνες? Όχι, στο Aikido δεν υπάρχουν αγώνες. Τώρα δεν γυρίσατε από το Βελιγράδι ή εγώ στο Facebook? Ναι, αλλά ήταν σεμινάριο, δεν ήταν αγώνες. Στο Aikido μέχρι εκεί είσαι, μέχρι να κάνεις σεμινάρια, δεν έχει παραπάνω. Λοιπόν, να το πάρουμε από την πολύ αρχή. Τι θα πει Τέντσιν Καν? Μία λέξη. Εγώ το βλέπω. Η κατάληξη Καν δηλώνει τη λέξη Ακαδημία. Mm-hmm. Οπότε Τέντσιν Καν θα έλεγε κανείς ότι είναι η Ακαδημία Ουρανού και Γης. Μάλιστα. Ντότζο τι θα πει? Ντότζο είναι χώρος άσκησης. Είναι ο χώρος άσκησης. Αυτό που λέμε σχολή στα ελληνικά. Αχα. Λέγεται ντότζο στα ιαπωνέζικα. Αϊκίντο τι θα πει? Αϊκίντο σαν λέξη, αν τη σπάσει σε τρία μέρη, αϊκίντο. Ναι. Στον πρώτο σύνδεσμο στο αϊ θα έβαζε την ένωση. Ναι. Την ένωση. Στον δεύτερο στο κι θα έβαζε την ενέργεια. Ναι. Και στο ντο θα έβαζε τον δρόμο. Κάτι που είναι πολύ συνηθισμένο να το ακούς, τζουντο. Ναι, ναι, καράτε, σωστά, σωστά, σωστά. Ναι. Κιουντο. Οπότε το ντο είναι ο δρόμος, είναι το μονοπάτι που περπατάει ο μαθητής και σιγά 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 εκλεπτύνει τον εαυτό του. Οπότε αν έδινες μια ελεύθερη μετάφραση σε όλο αυτό, ναι, θα έλεγες ότι είναι ο δρόμος της αρμονίας. Ο δρόμος της αρμονίας. Τι ωραίο. Και είναι ιαπωνέζικο. Είναι από την Ιαπωνία, ναι. Και είναι σχετικά πολύ πρόσφατη τέχνη. Πόσο δηλαδή, πρόσφατη δηλαδή? Νομίζω η ίδια η λέξη δημιουργήθηκε λίγο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σαν Aikido. Δηλαδή, α, του 20ου αιώνα, ούτε, μάλιστα. Ναι, ναι, ούτε καν Aikido. Ο ιδρυτής συνέλαβε τη λέξη, ας πούμε, μετά το τέλος του πολέμου. Ο οποίος, πώς τον λένε? Μοριχέι Ουεσίμπα. Ο οποίος Ιαπωνέζος. Ναι. Και ο οποίος, πώς του ήρθε δηλαδή αυτό το πράγμα? Έκανε κάτι άλλο, κάποια άλλη πολεμική τέχνη και οδηγήθηκε εκεί μέσω τεχνικής. Ναι, ο ιδρυτής του Aikido ήταν από πολύ νεαρή ηλικία, λένε αυτοί που τον ζήσανε και οι μαθητές του που ακόμα ζούνε, κάποιοι μαθητές, από πολύ μικρή ηλικία ασχολήθηκε με όλες τις ιαπωνέζικες κλασικές τέχνες. Ναι. Είτε αυτές που είναι γνωστές σε εμάς και σε άλλες που είναι εντελώς άγνωστες σε εμάς. Ναι. Αλλά από πολύ νεαρή ηλικία είχε ενδιαφέρον για τα αθλήματα και για τις πολεμικές τέχνες. Οι πολεμικές τέχνες όμως από μόνες τους σε οδηγούν σε λίγο πιο καταστροφικά σημεία. Κακά τα ψέματα, μαθαίνεις πώς να εξουδετερώνεις έναν αντίπαλο. Ναι, έτσι το έχουμε στο μυαλό. Οπότε μετά τον πόλεμο και αφού είδε τι συνέβη στον πόλεμο, η καταστροφή της Ιαπωνίας. Ναι. Επηρεάστηκε. Επηρεάστηκε πάρα πολύ. Γιατί πριν τον πόλεμο ναι,
η διδασκαλία του ήταν διαφορετική. Ναι. Δεν έδινε τόσο ευάθυνση και βαρύτητα στο να μην έχεις αντίπαλο. Ναι. Μετά τον πόλεμο το άλλαξε αυτό. Γι' αυτό και σε όσες καταχωρήσεις έβλεπα στο Google, έβγαινε μονίμως το non-violent, ότι δεν είναι βίαιο το Aikido, και μου έκανε εντύπωση. Γι' αυτό το λόγο συνέβη. Γιατί η δική του φιλοσοφία εκείνο το διάστημα μετά τον πόλεμο, και αφού είδε τι συνέβη μέσα στην Ιαπωνία, το χάος ας πούμε και την καταστροφή, θεώρησε ότι είναι καλύτερο να σταματήσει αυτό το πράγμα με τις πολεμικές τέχνες και να δημιουργηθεί ένας τρόπος άσκησης ώστε και να δυναμώνεις το σώμα σου, το πνεύμα σου, να βρίσκεσαι σε μια καλή φυσική κατάσταση, αλλά να μην κάνεις κακό σε κανέναν. Ναι. Ούτε στον εαυτό σου, ούτε στους παρτενέρ σου, στους συνασκούμενους σου. Πολύ σημαντικό είναι αυτό για το Aikido. Πριν φτάσουμε σε αυτό, να μου πείτε εσείς ξεχωριστά γιατί Aikido, και πριν 14 χρόνια ποιος το ήξερε καταρχήν το Aikido, έτσι? Εγώ νομίζω ότι είναι και τώρα. Γιατί Aikido και όχι κάτι άλλο? Σε μένα η επιλογή ήταν τυχαία. Σε ένα μεταβατικό στάδιο της ζωής μου έψαχνα να κάνω κάτι που θα το αγαπήσω και θα ασχοληθώ και θα αποσπάσω το μυαλό μου. Και τυχαία από μία δημοσίευση που είδα που έγραφε κάποια πράγματα για το Aikido, αποφάσισα να πάω. Αλλά με κέρδισε για πολλούς λόγους. Ήτανε πολύ κόντρα στην προσωπικότητά μου, είχε πολύ επαφή. Και επίσης είχε μια δυσκολία. Εγώ σκέφτομαι πάρα πολύ. Αυτοί που σκέφτονται πάρα πολύ δυσκολεύονται αρκετά στο Aikido, γιατί έχει βήματα. Αλλά το όλο πνεύμα και το πνεύμα του δασκάλου, αυτή η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που υπήρχε και το γεγονός ότι δεν είναι μια αυτοάμυνα. Μπορεί να έχει μέσα πολεμικά στοιχεία, ας πούμε, αλλά ο λόγος που την προσεγγίζει σίγουρα δεν είναι η αυτοάμυνα. Ναι. Με εγωίτευσε. Για μένα στάθηκε αιτία για να αλλάξουν πολλά πράγματα στη ζωή μου. Δεν λέω ότι είναι για όλους τους ανθρώπους, αλλά τουλάχιστον για μένα, στην περίοδο που μπήκε στη ζωή μου, με βοήθησε να αλλάξω τον τρόπο που βλέπω τα πράγματα. Δηλαδή το Aikido για μένα δεν τελειώνει μέσα στο ντότζο, μέσα στο χώρο εκγύμνασης, αλλά συνεχίζεται και σε όλη μου τη ζωή. Το Aikido με κέρδισε και με την κίνησή του, αυτή τη χορευτική που έχει και με τους ανθρώπους του. Έχει χορευτική κίνηση το Aikido? Έχει την κίνηση της πείρας. Μάλιστα. Δηλαδή δεν είναι κοφτές μόνο κινήσεις και επιθετικές. Έχει μια κίνηση, αν το δεις, δηλαδή αν το δεις απ' έξω, είναι πολύ όμορφο το Aikido. Δηλαδή βλέπεις αλλαγή στη ζωή σου πριν και μετά? Εγώ ναι. Αυτό ναι. Δεν σημαίνει ότι κάθε άνθρωπος που θα ασχοληθεί με το Aikido θα... Σίγουρα. Για μένα ναι. Γιατί λόγισες προσωπικά. Ναι, βέβαια. Ήταν μια επιλογή που έγινε τυχαία, αλλά που συνεχίστηκε και συνεχίζει τη ζωή μου πάρα πολύ συνειδητά. Δηλαδή είναι ένα κομμάτι πολύ σημαντικό στη ζωή μου που με βοηθάει να ισορροπώ. Πόσες φορές τη βδομάδα εξασκείσαι? 4. 4? Ναι. Wow. Ασταμάτητα όμως. Ναι. Ασταμάτητα κιόλας. Χωρίς καμία απουσία. Χρόνια τώρα. Καλά, τώρα εγώ έχω βρει σύνδεση μαζί σου με το ότι σκέφτεσαι συνέχεια. Ταυτίζομαι, δηλαδή τώρα που το είπες δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί το να... Και το υποτίθεται ότι είναι η τέχνη του μηνού, να μην το χρησιμοποιήσεις. Αλλά για να φτάσεις σε αυτό το σημείο θα πρέπει να περάσεις πολλά στάδια. Και ειδικά οι πολύ εγκεφαλικοί άνθρωποι, έτσι που σκέφτονται διαρκώς, ίσως και να δυσκολεύονται λίγο περισσότερο στο Aikido μέχρι να αφαιθούν. Μέχρι να μην σκέφτονται. Δεν ξέρω πότε γίνεται αυτό, βέβαια. Ναι, ούτε εγώ το ξέρω. Εγώ αυτό. Ακόμα δεν έχω φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Ναι. Για μένα αυτό είναι το προκλητικό τώρα για να έρθω να δοκιμάσω. Πολύ. Ωραία, βρήκαμε κάτι για να σε ιντριγκάρουμε. Ακριβώς. Και εσύ πριν 14 χρόνια, γιατί Aikido και όχι κάτι άλλο? Εγώ προσωπικά είχα βρει ένα βιβλίο τυχαία. Ναι. Εισαγωγή στο Aikido ουσιαστικά. Εισαγωγή στο Aikido, ένα βιβλίο στην έκθεση βιβλίου κάτω στο Λευκό Πύργο. Ναι. Αυτό πρέπει να ήταν γύρω στο 2000. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Και με τράβηξε η λέξη πάρα πολύ. Βέβαια είχα διαβάσει, μην πω τώρα όλη την ιστορία, γιατί θα μας ακούσουν οι συμμαθητές μου και θα πει πω. Μα πες την, γιατί, πες την, εμείς δεν την ξέρουμε την ιστορία. Όποιος ακούσει την εκπομπή και κάνει Aikido θα του φανεί πάρα πολύ αστείο όλο αυτό. Είναι ωραία λέξη όμως το Aikido, έβυχη. Η αλήθεια είναι. Με τράβηξε η λέξη, Aikido. Με τράβηξε, έκανα κάπου. Του συνειρμού αυτού. Μια τέτοια σύνδεση κάπως. Ναι. Aikido, Aikinitos. Ναι. Κάποιος ο οποίος είναι πολύ έτσι γρήγορος και ξέρει. Ναι, δεν ναι, το πιάνεις, ναι, ναι, ναι. Τότε έτσι. Αυτό. Πριν όμως είχες άλλη επαφή με άλλη πολεμική Όχι, τέχνη. Καμία. Ακαμία. Και δεν με ενδιαφέραν ιδιαίτερα οι πολεμικές τέχνες. Ποτέ.
Θεωρούσα πάντα όμορφο, αλλά με φόβιζε όλο αυτό με τα χτυπήματα και με τα τέτοια και οι μελανιές και ιστορίες. Και, η αλήθεια είναι ότι και εγώ παλιότερα που είχα σκεφτεί να κάνω κάποια πολεμική τέχνη, όχι κάποια συγκεκριμένη, γενικά να τη βάλω στη ζωή μου, λέω δεν θέλω όμως αυτή, δεν το θέλω αυτό, το χτύπημα, δεν το θέλω. Αυτό συμβαίνει γιατί οι περισσότερες πολεμικές τέχνες έχουν αγώνες μέσα. Ναι. Και σε έναν αγώνα δεν σε ενδιαφέρει να μην κάνεις κακό, σε ενδιαφέρει να κερδίσεις. Ακριβώς. Οπότε θα κάνεις πολλά πράγματα για να κερδίσεις. Ακόμα και να δώσεις δυνατά χτυπήματα, αλλά την άλλη μέρα το κακό είναι ότι πρέπει να σηκωθείς να πας τη δουλειά σου. Και είναι πολύ δύσκολη σύνδεση να χτυπιέσαι το βράδυ και την άλλη μέρα να πρέπει να πας να κάνεις κάτι και να είσαι ενεργός. Ναι, σωστό, σωστό. Οπότε αυτό ήταν πάντα που δεν ήθελα. Να ξυπνάω το πρωί και να μην είμαι καλά, ας πούμε. Την ιστορία δεν μου την είπες όμως. Ναι, προσπαθώ να την αποφύγω. Ναι, όχι, το ανέφερες όμως. Η ιστορία ξεκινάει από πάρα πολύ παλιά, όπου για όσους ξέρουν τον ηθοποιό, τον Στίβεν Σιγκάλ. Τον είδα γι' αυτό στις καταχωρήσεις. Είναι παλιός αϊκιντόκα. Και βοήθησε πολύ την τέχνη. Ναι. Να αναπτυχθεί. Ειδικά στην Αμερική, ας πούμε, δεκαετία του 80, έκανα πολλή δουλειά για την τέχνη. Οπότε από πολύ μικρός θυμάμαι μία ταινία στην οποία δείχνει αϊκίντο. Δείχνει αϊκίντο μέσα σε σχολείο όμως. Είναι η έναρξη της ταινίας του, είναι η πρώτη ταινία νομίζω του Στίβεν Σιγκάλ. Ναι. Μην μακρηγορούμε όμως γι' αυτό. Θα με κράξουμε. Το θέμα μας. Δεν πειράζει. Μου είχε μείνει η εικόνα της σχολής. Και βλέποντάς τον έλεγα ότι αυτός δεν κάνει τις κλασικές τέχνες, γιατί φαινόταν ότι κάνει κάτι άλλο. Ναι. Δεν χρησιμοποιεί πόδια, δεν χτυπάει. Ναι. Σε εκείνη τη συγκεκριμένη σκηνή βέβαια. Οπότε πολλά χρόνια μετά βρήκα ένα περιοδικό που μιλούσε για την καριέρα του στο αϊκίντο. Ναι. Διαβάζοντάς το, μου έμεινε κατευθείαν η λέξη αϊκίντο. Οπότε όταν βρήκα το βιβλίο, το πήρα έκανες κατευθείαν. Έκανες τη σύνδεση, ναι, προς τα πίσω. Το πήρα κατευθείαν. Μόλις το είδα στην έκθεση βιβλίου, θυμάμαι το πήρα και το έκανα Ευαγγέλιο. Ναι. Δηλαδή για αρκετό καιρό το κρατούσα στα χέρια μου. Φαντάρο, θυμάμαι, ας πούμε, χωρίς να έχω κάνει έτσι. Δεν είχα κάνει αϊκίντο. Στο στρατό το είχα, ας πούμε, μαζί μου. Θυμάμαι το διάβαζα κάθε μέρα. Ναι, ναι. Οπότε ήταν σίγουρο ότι όταν θα έφευγα από το στρατό θα ξεκινούσα αϊκίντο. Η εξέλιξη είναι απλή. Με το που βγήκα, βρήκα κάπου να κάνω. Και πού κάναν αϊκίντο εντωμεταξύ? Ο δάσκαλός μας ήταν στη Χάνθ τότε. Okay. Κάτω στη Χάνθ. Και πόσα άτομα ήσασταν τότε? Τρία. Όχι, όχι. Όλος περιέργος. Όταν πήγα εγώ, επειδή η Χάνθ είναι και έτσι και κάπως φοιτητικό μέρος. Είναι κοντά στα πανεπιστήμια. Ναι, ναι. Οι φοιτητές δοκιμάζουν και πειραματίζονται. Ναι, δοκιμάζουν. Εγώ όταν μπήκα είχε 40 άτομα, ας πούμε, μέσα η αίθουσα. Α, είχε. Ναι, ναι, είχε πολύ. Βέβαια, πρόσεχε, 40 άνθρωποι οι οποίοι ήταν εξίσου μη ενημερωμένοι με μένα. Δηλαδή, δεν... Ναι, ναι, ναι. Φοιτητές τώρα που κάνα μια φορά το μήνα, ξέρω, μια φορά το μήνα. Μέχρι εκεί. Ναι. Αλλά με κέρδισε κατευθείαν και με κέρδισε ο δάσκαλός μου πάρα πολύ. Ναι. Δηλαδή, ο δάσκαλος είναι ο πιο σημαντικός, εγώ νομίζω, ναι, σε ναι. όλα. Ναι, είναι πολύ. Νομίζω ένα 70% για μένα που έμεινα στο αϊκίντο. Εντάξει, τώρα λέω πολύ γρήγορα το ποσοστό, αλλά ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος ήταν ο δάσκαλός μου που έμεινα στο αϊκίντο. Μάλιστα. Μ' αρέσει η τέχνη, αλλά ένας δάσκαλος είναι και ικανός να σε διώξει από μια τέχνη. Ναι, ναι, έτσι. Και από ένα μάθημα στο σχολείο. Και από ένα μάθημα στο σχολείο. Δεν το συζητάω. Από μια εργασιακή θέση. Αυτός που είναι από πάνω σου, άμα δεν σε εμπνέει, δεν μπορείς να μείνεις κάπου. Εν τω μεταξύ, δεν θυμάμαι ποιος δάσκαλος τώρα της ανατολίτικης φιλοσοφίας, κινήματος, τέχνης, δεν θυμάμαι, λέει ότι δεν υπάρχει κακός μαθητής, υπάρχει κακός δάσκαλος. Ο Μιγιάκη το είπε στο Καράτε Κιντ. Καλά. Εμένα μου κάνει πάντως ο Μιγιάκη. Αλήθεια. Έτσι. Αλήθεια. Έτσι ακριβώς. Δεν υπάρχει κακός μαθητής. Ο μαθητής βλέπει από τον δάσκαλο. Ο δάσκαλος κάνει, ο μαθητής βλέπει. Όλοι οι μαθητές δεν έχουν ανάγκη τον ίδιο δάσκαλο. Για τον κάθε ένα υπάρχει διαφορετικός δάσκαλος. Ναι, ο δικός μας δάσκαλος κράτησε τους μαθητές που θέλουν ένα δάσκαλο σαν και αυτόν. Ναι, βέβαια. Υπάρχουν βέβαια. Διαφορετικές σχολές με καλούς δασκάλους που έχουν άλλη νοοτροπία. Είναι διαφορετικοί. Δηλαδή, ο δάσκαλος και ο μαθητής πρέπει να έλκονται, να βρουν κοινούς τόπους για να μείνει. Ναι, 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 ακριβώς έτσι. Αλλά είναι. Αλλά θυμάσαι τη σημερινή μέρα, μήπως και εσύ όταν θα λες την ιστορία σου για το πώς γνώρισες το αϊκίντο, πεις ότι το γνώρισες σε μια εκπομπή ραδιοφωνική. Εγώ το γνώρισα και από αλλού, ξέρετε εσείς, αλλά θα το πούμε μετά. Λοιπόν, εγώ τώρα να ξαναπάω στο αϊκίντο. Ένα 10 χρονών παιδάκι έρχεται και λέγεται μαθητής. Ναι. Έτσι, μετά, τι γίνεται? Είναι η εκπαιδεύτρια του παιδικού. Έχω ένα ρόλο στο εφηβικό και παλιότερα στο παιδικό. Ναι. Αρχικά τα παιδάκια που έρχονται μετά τα 5 τους χρόνια και ξεκινάνε με παιχνίδια.
ώστε να μάθουν να έχουν επαφή με τα άλλα παιδάκια, ναι. Να περνάνε ευχάριστα και μέσα από αυτό να μαθαίνουν κάποιες βασικές κινήσεις στο Aikido. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλό για τα παιδιά. Ναι. Γιατί ακριβώς δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο του ανταγωνισμού. Δεν υπάρχει το στοιχείο του να βγάλει άγρια ένστικτα, είναι ήπια. Παρ' όλα αυτά καλλιεργούμε τα παιχνίδια, όχι όμως τον ανταγωνισμό. Δηλαδή δεν θα πούμε ποτέ ότι στο Aikido κάποιος είναι καλύτερος από τον άλλον, είναι κάποιος που κάνει περισσότερα χρόνια, δεν είναι όμως ποτέ ο καλύτερος. Περνάνε όμορφα δηλαδή τα πρώτα χρόνια, χωρίς να δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στις τεχνικές. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω από αυτά που μου λέτε μέχρι στιγμής είναι ότι στο Aikido ο αντίπαλος είναι ο εαυτός. Ακριβώς. Ναι. Μπορείς το διάβασα αυτό ή το κατάλαβες? Το κατάλαβα αυτό. Αν το κατάλαβες, είσαι έτοιμη για να... Είμαι έτοιμη για να... Να προχωρήσεις το Aikido. Όχι, εγώ ήθελα να ρωτήσω, είναι κάποιος μαθητής και μετά παίρνει dan, ζώνες, αυτά τα τώρα τα λέω από τις άλλες, ξέρω. Λοιπόν, κανονικά στο Aikido δεν έχουμε χρώματα στις ζώνες μας. Φοράμε άσπρη ζώνη όλοι. Άντρες, γυναίκες. Ναι, όλοι το ίδιο. Και δεν φαίνεται, δεν υπάρχει ένα διακριτικό του ποιος έχει προχωρήσει περισσότερο. Μέχρι που φτάνουμε στο στάδιο να βάλουμε τη μαύρη ζώνη ή πιο πριν την χάκαμα. Το που πώς, είναι πώς? Μια χάκαμα, είναι μια παντελόνα, αυτή που φορούσαν οι σαμουράοι. Ναι. Μια μαύρη παντελόνα. Ναι. Που είναι το στάδιο πριν από τη μαύρη ζώνη στο δικό μας ντότζο, γιατί σε άλλα ντότζο την παίρνουν μαζί με τη μαύρη ζώνη. Η διάκριση δηλαδή ουσιαστικά είναι σε άσπρη και μαύρη ζώνη. Δεν μπορείς να και αυτό γίνεται άλλο. Με τα χρόνια. Ποιος το καθορίζει? Δίνεις εξετάσεις και παίρνεις κάποια Q. Έτσι λέγονται, η εξέλιξή σου. Όπου και ο ίσον σαν τη ζώνη. Σαν τη ζώνη, ναι. Ναι. Απλά στο παιδικό, μια και αναφέρθηκε σε αυτό, για να υπάρχει ένα κίνητρο στα παιδιά να χαίρονται, ναι. Έχουμε βάλει τα χρώματα τώρα πλέον στις ζώνες. Πιο πολύ όμως για να χαίρονται τα παιδάκια ότι αλλάζουν ζώνες, προχωράνε, ξεκινάνε από την κόκκινη. Να έχουν ζώνη, ένα κίνητρο, ναι. Ναι, να έχουν έτσι να χαίρονται ότι αλλάζουν ζώνες. Αλλά η φιλοσοφία και η ουσία του Aikido είναι ότι δεν υπάρχει κάποια διάκριση. Βάζει τη μαύρη ζώνη όπου. Ουσιαστικά είναι ένα μετέχνημα που αρχίζεις να καταλαβαίνεις λίγο καλύτερα το Aikido. Ναι. Περνάς, δηλαδή και παίρνεις το πρώτο dan, σόταν γίνεσαι, δηλαδή παίρνεις μαύρη ζώνη και πρώτο dan. Και από εκεί ξεκινάς, ας πούμε, μια μεγαλύτερη σταθερότητα το Aikido να μαθαίνεις. Είναι, ας πούμε, σαν το lower. Ναι, κατάλαβα. Μια πολύ βασική γνώση. Και ποιο είναι το ανώτερο, δηλαδή εσείς πόσα έχετε ο καθένας τώρα? Εγώ είμαι στο χαμηλό επίπεδο. Στο... Δηλαδή? Αλέξης, εγώ είμαι σόταν. Σόταν. Ναι. Αυτό ήθελα να μου πείτε, αυτά τα ονόματα. Δηλαδή είναι ο μαθητής, πώς λέγεται? Aikidokas, Aikidoka. Α, όλοι λέγεστε Aikidoka. Ναι, όλοι είμαστε Aikidoka. Aikidoka. Και ο δάσκαλός μας είναι σε. Τι θα πει Aikidoka, μαθητής? Ασκούμενος στο Aikido. Η κατάληξη κα δηλώνει τον ασκούμενο. Και εσύ τι μου είπες τώρα, μια άλλη λέξη? Ο δάσκαλος είναι sensei. Sensei, οκ. Okay. Ναι. Δηλαδή από το Aikidoka μέχρι το sensei δεν έχει άλλο. Όχι. Στάδιο. Νομίζω ότι κάπως τώρα το μπερδεύουμε, γιατί κάποιος που μπορεί να μας ακούει και να ξέρει λίγα Ιαπωνέζικα, ναι. θα καταλάβει κατευθείαν ότι sensei δεν λέγεται ο δάσκαλος στην Ιαπωνία. Δεν είναι ο δάσκαλος ο sensei. Ποιος είναι? Είναι αυτός που προηγείται από σένα μέσα στο χώρο. Αχα. Είναι πολύ μικρές λεπτομέρειες, πάρα πολύ μικρές, αλλά κάνουν τεράστια διαφορά. Ναι. Γιατί... ξέρεις, τα βάθρα είναι πολύ δύσκολα να τα κρατήσεις. Ναι. Και κανένας δεν τα θέλει. Ναι. Γι' αυτό και οι Ιάπωνες έχουν αποφασίσει ότι σε τέτοιου είδους ονομασίες θα είναι πολύ προσεκτικοί. Γι' αυτό και δεν λένε δάσκαλος, άρα τα ξέρει όλα. Ναι. Λένε είναι αυτός που προηγείται, είναι πιο μπροστά από σένα απλά και δείχνει. Γιατί ξέρουν να προστατέψουν τον εαυτό τους από τέτοιου είδους καταστάσεις. Ναι, ναι, ναι. Οι δυτικοί έχουμε λίγο άλλες νοοτροπίες. Λέμε είναι καθηγητής πανεπιστημίου. Είναι ανταγωνιστική η δυτική. Ναι, ναι. Είναι καθηγητής πανεπιστημίου, ξέρει τα πάντα. Είναι Πρίτανης, αυτός ξέρει πιο πολλά από όλους. Ναι, ναι. Αυθεντία. Οι Ιάπωνες προστατεύονται από τέτοια πράγματα. Δεν αφήνουν τον εαυτό τους να εκτίθεται τόσο πολύ. Ναι. Σου λένε ότι, κοίτα, είμαι πιο μπροστά από σένα, μπορώ να σου δείξω, αλλά εντάξει, μέχρι εκεί. Ναι. Μην βάζεις στο μυαλό σου ότι εγώ είμαι, ξέρω εγώ, ο γκουρού ή ο Βούδας ο ίδιος. Κάτι που οι δυτικοί δεν μπορούν να το ξεδιαλύνουμε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ο δυτικός έχει πιο πολύ την ανάγκη να βρει μπροστά του ένα γκουρού. Στην Ιαπωνία δεν είναι τόσο πολύ έτσι. Είναι λίγο πιο... έχουν ξεδιαλύνει τα πράγματα στο μυαλό τους κάπως. Τι καθορίζει ποιος θα γίνει δάσκαλος? Τα χρόνια που το κάνει, συνέδρια που πηγαίνει, σεμινάρια? Κατά τη γνώμη μου, αυτά όλα είναι απαραίτητα, δηλαδή να υπάρχει πείρα, να υπάρχουν σεμινάρια, αλλά θα πρέπει να είναι και χαρισματικός.
θα πρέπει να έχει κάτι που να μπορεί να κρατήσει τους μαθητές. Ηγετικές ικανότητες δηλαδή. Θα μπορούσαμε να το πούμε και έτσι. Δηλαδή να μπορεί, ας πούμε, το δικό μας το ντότζο, ας μιλήσω γι' αυτό, είναι πολύ συλλεκτικό και πολύ πρόσωπο, διαφορετικά άτομα, τα οποία κάτω από άλλες συνθήκες μπορεί να μην κάναμε παρέα. Όμως μας ενώνει ένας δάσκαλος, ένας άνθρωπος που μπορεί να σταθεί εκεί μέσα, γιατί υπάρχουν πολλές προκλήσεις για αυτόν που ηγείται μια τέτοια ομάδα. Σίγουρα. Και καθώς περνάνε τα χρόνια και οι μαθητές ανεβαίνουν, υπάρχουν πολλά που θα πρέπει να εξισορροπήσει με τους καινούριους, με τους παλιούς. Οπότε δεν νομίζω ότι όλοι μπορούν να γίνουν δάσκαλοι μόνο γιατί έχουν κάνει πολλά χρόνια αϊκίντο ή πολλά σεμινάρια. Χρειάζεται και κάτι ακόμα, μια περισσότερη δουλειά εσωτερική και φυσικά και προσωπικότητα που να μπορεί να έχει μεταδοτικότητα, ναι, και να μπορεί να προσελκύσει, να εμπνέει και να κρατήσει τους μαθητές. Δεν αρκεί μόνο να έχεις μαθητές, πρέπει και να τους κρατήσεις κοντά σου. Στο Aikido υπάρχει αναμέτρηση, δηλαδή κάποιοι μαθητές μεταξύ τους? Όχι, 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 καμία. Όχι, είναι... δηλαδή υπάρχει έννοια της νίκης? Όχι, όχι, όχι. Δεν καλλιεργείται. Δεν καλύνω, ανθρώπινο, ναι, είναι να υπάρχει φυσικά σε όλους μας σαν στοιχείο, αλλά είναι ένα στοιχείο που δεν καλλιεργείται καθόλου μέσα στο Aikido. Μάλιστα. Τουλάχιστον στο δικό μας. Η εξάσκηση στο Aikido είναι πολύ απλή. Μπαίνεις μέσα σε ένα μάθημα. Ναι, να έρθουμε σε αυτό. Η εξάσκηση. Ο, okay, ο δάσκαλος δείχνει, οι μαθητές κάνουν σε ζευγάρια. Αυτό που έδειξε ο δάσκαλος. Α, σε ζευγάρια. Έτσι, 4 φορές ο ένας, 4 φορές ο άλλος. Είσαι ομάδες, ναι. Ναι. Αλλά το κόνσεπτ είναι πολύ απλό πίσω από την εξάσκηση του Aikido. Ναι. Βλέπεις κάτι, χαιρετάς το διπλανό σου και ξεκινάς να το κάνεις. 4 φορές ο ένας, 4 φορές ο άλλος. Μέχρι να αλλάξει η άσκηση. Δεν υπάρχει ούτε η διάθεση ο ένας να σταματήσει τον άλλον ή να κάνει κακό στον άλλον, ούτε ποιος θα κερδίσει. Αυτό που κάνω εγώ σε σένα θα το κάνεις μετά σε μένα. Αχα. Είναι τόσο απλό. Η ιδέα πίσω από την εξάσκηση στο Aikido είναι τόσο απλή. Ναι. Αυτό είναι που κατάφερε ο ιδρυτής. Δηλαδή βρήκε τέτοιου είδους παραθυράκια ώστε να βγάλει τα επιθετικά ένστικτα από τους ανθρώπους. Βέβαια αυτό δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει. Δηλαδή να βγουν όλα τα επιθετικά ένστικτα από τους ανθρώπους και να πετάξουν μακριά. Καθόλου και ξαφνικά εύκολο. Να γίνουμε όλοι καλοί άνθρωποι όπου αγαπάμε ένας τον άλλο. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Και δεν είναι εύκολο και δεν συμβαίνει. Εντάξει, ο καθένας το κάνει για τον εαυτό του και προσπαθεί για το καλύτερο για αυτό να. Αλλά έχει πάρα πολύ δουλειά μέσα, σίγουρα. Ναι. Και το σημαντικό νομίζω στο Aikido, κατά τη γνώμη μου πάντα, είναι ότι δουλεύεις πολύ με το εγώ σου, πάρα πολύ. Δηλαδή στην καθημερινή σου εξάσκηση συναντάς μονίμως ευκαιρίες όπου μπορείς να δουλέψεις με το εγώ σου και να δεις αν σε ενδιαφέρει να το αφήσεις να αναπτυχθεί, ναι, και να μεγαλώσει έτσι σαν δέντρο το εγώ σου. Ή να το κρατήσεις προς τα κάτω έτσι και να το έχεις σε ελεγχόμενα επίπεδα, γιατί για να το εξαφανίζεις δεν υπάρχει περίπτωση. Μα κάθε μέρα είναι μάχη, ναι, με, ναι, το εγώ μας τώρα, αν είναι δυνατόν. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει, δεν περίπτωση συζητάω, να το εξαφανίσεις. Και όποιος δεν ντρέπεται για αυτά που έχει σκεφτεί με το εγώ του, δεν τι να πω, τώρα είναι ψεύτης. Ναι, ναι. Δηλαδή εσείς τώρα ακόμα μαθαίνετε πράγματα. Ακόμα και θεωρώ ότι μέχρι να πούμε ότι σταματάμε, δεν θα... Σταματάμε το Aikido, δεν νομίζω, ναι, ότι θα σταματήσει ποτέ, ποτέ αυτή η αίσθηση ότι μαθαίνω. Δεν έχει τέλος το Aikido. Δεν έχει τέλος. Δεν έχει τέλος. Είναι το ίδιο που μου είπε και η συνέντευξη που έκανα για τη γιόγκα, που επίσης είναι ανατολική φιλοσοφία, να το, ναι, πω, δεν ξέρω, ότι και αυτή είναι ακόμα μαθήτρια. Στο είπα και πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξη, το Aikido είναι έργο ζωής. Είναι για όλη τη ζωή. Δεν είναι κάτι το οποίο το κάνω 10 χρόνια, τελειώνω. Ναι. Έγινα, ξέρω εγώ, πρωταθλητής Ελλάδος, αποσύρωμαι και μέσα από αυτό γίνομαι κάπου δάσκαλος ή εκπαιδευτής. Ναι. Γι' αυτό και δεν έχει και περιορισμό στο ποιος θα κάνει Aikido, την ηλικία του ή το σωματότυπό του ή πότε θα αρχίσει. Φυσικά κάποιοι που ξεκινάνε πιο νωρίς έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες να κάνουν πιο δυναμικό Aikido και να εξελιχθούν περισσότερο, αλλά δεν έχει σημασία η ηλικία. Όπως επίσης είναι πολύ φιλικό στις γυναίκες. Γιατί είναι μια πολεμική τέχνη που έχει να κάνει πολύ με την τεχνική, όχι με τη δύναμη τόσο πολύ. Οπότε είναι φιλικό στις γυναίκες. Και το δικό μας ντότζο ειδικά είναι πολύ φιλικό. Υπάρχει μια ισορροπία. Τα ντότζο φαίνονται ότι έχουν ισορροπία όταν υπάρχουν και γυναίκες και άντρες. Ναι. Στο δικό μας ντότζο, ας πούμε, υπάρχει αυτό. Και γενικά το Aikido είναι μια πολεμική τέχνη που είναι για άντρες, αλλά είναι και για γυναίκες. Δεν έχει δηλαδή σημασία η σωματική διάπλαση. Τις περισσότερες φορές οι γυναίκες είναι καλύτερες στο Aikido κιόλας. Α, ναι. Δηλαδή μαθαίνεις μετά από πολλά χρόνια φυσικά και πολλή εξάσκηση με την τεχνική να
καλύψεις την αδυναμία που ίσως να υπάρχει στη σωματική ρόμη δύναμη. Οι άντρες στηριζόμαστε πάρα πολύ στη δύναμη, πάρα πολύ. Ενώ η γυναίκα από τη φύση της, επειδή δεν έχει τόσο μεγάλη σωματική δύναμη, στηρίζεται στην τεχνική της. Το αικίντο δηλαδή είναι θέμα τεχνικής και όχι δύναμης. Σίγουρα. Ναι, κυρίως. Τώρα αν τα συνδυάσει και τα δύο, θα μπορούσε να είναι και μια πολύ δυνατή πολεμική τέχνη που να είναι θανατηφόρα, ας πούμε. Ναι. Αν ήθελε κάποιος να το χρησιμοποιήσει έτσι σε κάποια. Αλλά δεν είναι αυτό που καλλιεργείται. Ναι. Και έχει μεγάλη σημασία για μένα ότι το αικίντο απευθύνεται σε όλους. Δηλαδή, εγώ άφησα το γραφείο μου χωρίς να έχω καμία σχέση και πήγα στο αικίντο. Σε αρκετά μεγάλη ηλικία. Δεν χρειάζεται δηλαδή οπωσδήποτε να ξεκινήσει το αικίντο μόνο όταν είσαι μικρός. Είναι μια τέχνη ενηλίκων, είναι μια τέχνη που μπορείς να την αρχίσεις και αργότερα και να τη συνεχίσεις. Ο καθένας κάνει αικίντο με τον τρόπο του. Με τη δική του, δικό του ρυθμό. Να μπορείς να κάνεις πολύ δυναμικό, αθλητικό αικίντο, μπορείς να κάνεις λιγότερο αθλητικό και να έχεις λιγότερες πτώσεις, αλλά γενικά το αικίντο μπορεί να μπει στη ζωή του καθενός. Ναι. Ποιες είναι, έχει αρχές, κάποιους κανόνες, κάποιες αρχές, κάπως... Ναι. Αρχές σίγουρα είναι να μην κάνεις κακό στον παρτενέρ σου και να μην κάνεις κακό γενικότερα στην κοινωνία. Ναι. Δηλαδή, και κατ' επέκταση, οκ. Okay. Ναι, κατ' επέκταση. Ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να λέει ότι ασκείται στο αϊκίντο, αυτομάτως δεν μπορεί να σκέφτεται πώς θα κάνει ζημιά στον άλλον. Είναι η φύση της τέχνης τέτοια που σε βάζει αυτή τη διαδικασία. Ναι. Πώς να προστατέψω το διπλανό μου. Ναι. Πώς να κάνω κάτι καλό για αυτόν και όχι πώς να του κάνω ζημιά. Ναι. Οπότε σε γενικές γραμμές. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να το κάνω πολύ έτσι εξειδικευμένο, αλλά στο αϊκίντο έχει καλή πάστα ανθρώπους, ας πούμε. Οι περισσότεροι είναι άνθρωποι θετικοί και όχι αρνητικοί. Δύσκολο να πετυχαίνεις αυτό που πετυχαίνεις στον πρωταθλητισμό. Γιατί στον πρωταθλητισμό καλλιεργείται. Ο ανταγωνισμός, βέβαια, δεν γίνεται τώρα. Πρέπει να είσαι καλύτερος από τον αντίπαλο. Ναι, ναι. Φυσικά. Οπότε δεν σε αφορά και πολύ η ψυχολογία του άλλου. Τους περισσότερους από εμάς, γενικά στο αϊκίντο, έτσι. Μας αφορά ο άλλος. Δηλαδή την ώρα που κάνω με την Τζίνα ζευγάρι, ας πούμε, και κάνω μια άσκηση, με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μην χτυπήσει. Οπότε θα προσέξω πάρα πολύ τι θα κάνω ώστε να την προστατέψω από μένα. Μην τη χτυπήσω, μην την τραυματίσω, να μην την κουράσω. Αχ, τι ωραίο αυτό! Γι' αυτό και πολύ σημαντικό κομμάτι της προπόνησης αρχικά είναι να ζεστάνουμε το σώμα μας και να μάθουμε να πέφτουμε με ασφάλεια. Να βρούμε τον τρόπο που να είμαστε ασφαλείς στη διάρκεια της. Του μαθήματος. Ναι. Και στα παιδιά που με ρώτησες πριν, αυτά μαθαίνουν κυρίως. Μαθαίνουν το παιχνίδι, πώς να καταλαβαίνουν και να ελέγχουν το σώμα τους και πώς να μαθαίνουν να είναι ασφαλείς, να πέφτουν με ασφάλεια. Ναι. Αυτά τα που λέμε εμείς σουκέμι, άλλοι τα λένε κολοτούμπες, δηλαδή ο τρόπος που θα πέσεις και ο τρόπος που θα ακολουθήσεις όταν σου κάνουν μια τεχνική να είναι τέτοιος που να σε κάνει να είσαι ασφαλής. Αλλά και αυτός που κάνει την τεχνική να μάθει να σέβεται αυτόν που έχει απέναντί του. Τώρα στο Βελιγράδι συγκεκριμένα, κάνατε ένα σεμινάριο με μία άλλη σχολή από εκεί. Στο Βελιγράδι ο δάσκαλός μας ήταν καλεσμένος να τους κάνει ένα σεμινάριο τρίμερο. Ναι. Ο δάσκαλός μας πήρε τώρα το πέμπτο Dan που είναι πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλος βαθμός για το Aikido δηλαδή. Οπότε τον καλέσανε τιμητικά, ας πούμε, να τους κάνει σεμινάριο. Α, τι ενδιαφέρον. Αλλά στο Aikido συνηθίζεται πάρα πολύ. Δηλαδή, οι σχολές μεταξύ τους να έχουν σχέσεις, να ανταλλάσσουν ιδέες, ανταλλάζουν τεχνογνωσία, να το πω έτσι. Ναι. Και δημιουργούνται και φιλίες. Δημιουργούνται φιλίες, φυσικά. Ναι. Και αυτό συνεχίζεται. Δεν είναι ότι το κάνεις φέτος και τελείωσε. Οι περισσότεροι, ας πούμε, τα κάνουν κάθε χρόνο αυτά. Και να πάμε σε ένα πολύ σημαντικό σημείο τώρα. Τι κερδίζω εγώ, τι ωφέλει από την εξάσκησή μου με το Aikido. Θες να πεις την άποψή σου? Ναι. Ας ξεκινήσουμε από τα ωφέλη που αφορούν το σώμα. Τη φυσική κατάσταση. Aikido μπορείς να κάνεις με όποιο τρόπο θες. Αλλά αν κάνεις έτσι με όρεξη και με δύναμη, βοηθάς πάρα πολύ το σώμα σου να είναι γερό, δυνατό και ευέλικτο. Ναι. Έχει σημασία δηλαδή αυτό. Επομένως το σώμα σίγουρα με μια τακτική εξάσκηση μέσα στην εβδομάδα έχει πολλά ωφέλη. Είναι δυνατό και εύρωστο. Η στάση του σώματος που είναι πολύ σημαντικό επίσης, τώρα, είναι πολύ σημαντικό, με αυχενικά και μέση κλπ. Ναι, okay. Υπάρχουν βέβαια θέματα στο Aikido, δυσκολίες που θα πρέπει να προσέξεις στα γόνατά σου, στον αυχένα σου όπως λες. Αυτό όμως έχουν να κάνουν με το να μάθεις να πέφτεις σωστά.
Τώρα, πέρα από αυτά τα οποία κερδίζεις για το σώμα, κερδίζεις κατά τη γνώμη μου πολλά και για το πνεύμα. Αυτό, και αυτό θέλω να ακούσω, για το πνεύμα, ναι. Για την αυτοπεποίθηση και τον αυτοέλεγχο και την αυτοπειθαρχία. Σίγουρα υπάρχουν και αυτά, ο καθένας απλά τα βιώνει διαφορετικά. Το αϊκίντο είναι τρόπος ζωής, σου μαθαίνει να κινείσαι μέσα στη ζωή σου, σου μαθαίνει πότε πρέπει να υποχωρείς, ναι. Και πότε πρέπει να προχωράς μπροστά, είναι όπως τις κινήσεις του. Και αυτή η προβολή γίνεται και από την κινησιολογία που κάνεις μέσα στο τότσο και στη ζωή σου. Επίσης κερδίζεις μέσα στο τότσο φιλίες, που ναι. Είναι πολύ σημαντικές. Μια μικρή οικογένεια. Όταν πηγαίνεις 4 φορές την εβδομάδα και μοιράζεσαι τόσο πολλά, τόσο κοντά, είναι ένα ακόμα σύν που αποκτάς στη ζωή σου το αϊκίντο. Τώρα, το πιο βαθύ κομμάτι είναι κάτι που ο καθένας το αντιλαμβάνεται διαφορετικά, οπότε εγώ δεν είμαι αυτή που θα μιλήσει, αλλά όποιος μείνει στο αϊκίντο, γιατί σίγουρα θα το γνωρίσουν πολλοί, αλλά αυτοί που θα τους αγγίξει θα μείνουν, έχει να κερδίσει ο καθένας διαφορετικά πολλά πράγματα σε εσωτερικό επίπεδο, στη δουλειά που κάνει με τον εαυτό του, στο να μένει συνειδητός, στο να μένει στη στιγμή. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για το αϊκίντο να είσαι εκεί στη στιγμή, γιατί δεν υπάρχει το πριν και το μετά. Γιατί στο αϊκίντο μοιάζει με ενεργητικό διαλογισμό, ας πούμε εγώ. Δεν μπορώ να κάνω διαλογισμό. Είμαι ένας πολύ ανήσυχος άνθρωπος για να κλείσω εύκολα τα μάτια μου και να κάνω διαλογισμό. Είμαι όμως από τους ανθρώπους που μπορούν να κάνουν ένα είδους ενεργητικό διαλογισμό. Το αϊκίντο, γιατί κρατάει το μυαλό σου εκεί, θα πρέπει να είσαι προσεκτικός να μην χτυπήσεις, θα πρέπει να ξέρεις τα βήματα. Ουσιαστικά, για την ώρα που είσαι μέσα στον ντότζο, σκέφτεσαι μόνο το αϊκίντο. Αυτό είναι μια μορφή διαλογισμού. Μπαίνοντας στον ντότζο, αφήνουμε απ' έξω τα παπούτσια μας, και αυτό έχει το συμβολισμό, πέρα από το θέμα της καθαριότητας, ότι αφήνουμε και οτιδήποτε αφορά τη ζωή μας έξω από το ντότζο. Και μπαίνοντας μέσα στον ντότζο, κάνεις αϊκίντο. Εκείνη η στιγμή σβήνουν τα πάντα που αφορούν την υπόλοιπη ζωή σου και είσαι εκεί. Και η αλήθεια είναι ότι, μιλώντας προσωπικά, τις περισσότερες φορές, με όποια ψυχολογία και αν έχω πάει, το έχω καταφέρει. Τις περισσότερες, όχι πάντα, άνθρωποι είμαστε, κάποιες φορές μας ακολουθούν. Να επικεντρωθείς στη στιγμή εκείνη. Ναι. Και αυτό για μένα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κέρδος για οποιοδήποτε άνθρωπο που ζει στη σύγχρονη εποχή. Ναι, που ναι, ναι. Τόσα πολλά. Δηλαδή το να κερδίσεις ένα δίωρο, μια μισή ώρα, που το μόνο που σκέφτεσαι είναι οι κινήσεις, που είσαι μόνο στον εαυτό σου επικεντρωμένος και μόνο αυτό. Είναι ένα δηλαδή πολύ να σοπάσει κέρδος. Το μυαλό από όλα τα. Ακριβώς. Και να μείνει εκεί, έστω και εκβιαστικά. Έστω και για κάποιους ανθρώπους που αντιστέκονται, ας πούμε, σε αυτό το. Α, θα έρθω εγώ τώρα μαθήτρια, να ξέρετε. Σε εντριγκάρουμε. Άλεξ, ίσως έχει να πει περισσότερα σε αυτά. Εντάξει, δεν νομίζω ότι έχω να πω περισσότερα. Εγώ από τη μέρα που ξεκίνησα το αϊκίντο το έβλεπα σαν μια πολύ καλή ευκαιρία πάντα να δουλεύω με διάφορες ποιότητες του χαρακτήρα μου και του σώματός μου. Ναι. Νομίζω είναι πολύ καλός τρόπος όταν ανακαλύπτεις ότι έχεις κάπου μια αδυναμία, π.χ. δεν είμαι αρκετά ευλίγιστος. Ναι. Που δεν ήμουν ευλίγιστος. Αν έχω καταφέρει μια μικρή ευλίγησία, την έχω καταφέρει με το αϊκίντο. Και όχι τόσο με την άσκηση σαν άσκηση, με τη διαδικασία ότι για να γίνω ευλίγιστος στο αϊκίντο πρέπει να κάνω κάτι έξω από τη σχολή μου. Οπότε ασχολήθηκα περισσότερο με αυτό το κομμάτι. Ναι. Και κάθε χρόνο βλέπεις κάτι άλλο που έχεις ανάγκη. Ναι. Δηλαδή στην αρχή μπορεί να παρατηρήσεις ότι δεν είμαι αρκετά ευλίγιστος. Mm-hmm. Μετά ότι δεν είμαι και αρκετά δυνατός. Μετά ότι δεν είμαι και αρκετά έτσι. Δεν είμαι αρκετά αλλιώς. Οπότε χρόνο με το χρόνο δουλεύεις πάρα πολύ με τον εαυτό σου. Εμένα αυτό είναι αυτό που με κράτησε πάρα πολύ στο πιο επιφανειακό, ας πούμε, κομμάτι. Γιατί τα άλλα είναι και λίγο πιο προσωπικά για τον καθένα. Ναι. Τα πιο εσωτερικά. Αλλά στην επιφάνεια αυτό που με κράτησε ήταν αυτό. Ήταν ότι κάθε χρόνο βλέπεις ότι έχεις ανάγκη κάτι ακόμα να καλυτερεύεις τον εαυτό σου. Π.χ. εγώ είμαι καπνιστής, καπνίζω. Ναι. Αλλά με το αϊκίντο, ας πούμε, έφυγε αυτό από τη ζωή μου. Δεν είμαι ο καπνιστής που ο μανιακός, ας πούμε. Τώρα καπνίζεις λιγότερο. Καπνίζω όποτε θέλω. Τόσο λίγο. Ναι. Και αυτό είναι γιατί με το μυαλό κατάφερα και έλεγξα αυτή τη διατάσταση. Ναι. Αλλά το αϊκίντο σε βάζει σε αυτή τη διαδικασία, κατάλαβες. Να μπορείς να ελέγχεις τον εαυτό σου. Ναι. Να είσαι κύριος του εαυτού σου. Ναι, να μην ναι. Αφήνεις το μυαλό σου να σε κάνει ό,τι θέλει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό στην καθημερινότητα. Να ξέρεις ότι εγώ αυτή τη στιγμή είμαι κύριος του εαυτού μου. Δεν θα με καθοδηγήσει το μυαλό μου εκεί που θέλει. Ή τα συναισθήματα. Το πιο σημαντικό είναι να μην αφήνεις να σε συνεπέρουν τα συναισθήματα, ναι, ναι, και να είσαι στη στιγμή. Εκεί βασίζεται η ψυχοθεραπεία καταρχήν. Ούτε στο μέλλον, ούτε στο παρελθόν, τώρα τι γίνεται. Μα μόνο να σκεφτείς πόσα συναντάμε κάθε μέρα,
και τι πόλεμο έχουμε κάθε μέρα από την ώρα που ξυπνάμε μέχρι την ώρα που κοιμόμαστε. Ναι. Πόσο έντονες καταστάσεις βιώνουμε, στις οποίες αναπτύσσονται συναισθήματα, αναπτύσσονται σκέψεις, εχθρικές πολλές φορές, φιλικές άλλες. Δηλαδή, αν δεν καταφέρεις να τα ελέγξεις όλα αυτά, θα είσαι χαωμένος μέσα σε μια μέρα και θα κινείσαι χαωμένα εντελώς. Και στο τέλος φυσικά της μέρας θα είσαι διαλυμένος. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς, ακριβώς. Οπότε είναι πολύ σημαντικό, νομίζω, αυτή η σφυριλάτηση του μυαλού και του χαρακτήρα σου, ότι προσπαθείς να μην σε αγγίζουν πράγματα. Όχι να μην σε ενδιαφέρουν, αλλά να μην σε επηρεάζουν τόσο πολύ. Αυτό το δουλεύω πάρα πολύ εγώ προσωπικά για μένα. Ναι. Προσπαθώ να μην αφήνω πράγματα που γίνονται δίπλα μου να με επηρεάζουν εμένα προσωπικά. Γιατί ξέρω ότι δεν είναι δικά μου. Μάστερ Σίφου εδώ πέρα είναι από το Kung Fu Panda, έτσι. Ναι, ναι. Τελείως. Και εκείνος εκεί είναι ανατολίτικης φιλοσοφίας. Το Kung Fu είναι κινέζικο. Το Kung Fu Panda. Ανατολίτικης φιλοσοφίας. Εντάξει, δεν είπα. Σωστά το είπα. Κάποτε οι Έλληνες θυμάστε τι λέγανε. Κοινά η Ιαπωνία, λέει Τσιν Τσαν. Το ίδιο. Γιατί δεν έχουν καμία σχέση εντωμεταξύ, έτσι. Νομίζω και μεταξύ τους, αλλά λέει. Καμία. Τίποτα. Οι Ιαπωνέζοι είναι για να γίνουν θέμα εδώ πέρα. Αυτό ο λαό είναι. Πρόσφατα πήγε η σχολή μας στην Ιαπωνία. Αλήθεια. Ναι. Α, ωραία πάσα μου δίνεται. Είναι διαφορετικό το αϊκίντο που διδασκόμαστε στη Δύση και διαφορετικό στην Ιαπωνία. Απλά το απομυθοποιείς λιγάκι, γιατί εμείς όταν το έχεις κάτι στη χώρα σου, ίσως δεν το εκτιμάς τόσο πολύ. Εσείς, όχι εγώ. Όταν πήγαμε στην Ιαπωνία διαπιστώσαμε ότι και το επίπεδο του αϊκίντο που υπάρχει στην Ευρώπη είναι πολύ καλό, ας πούμε, στις υπόλοιπες χώρες. Δεν είναι διαφορετικό, όχι. Είναι διαφορετικό ως προς το γεγονός ότι ίσως επιμένουν περισσότερο σε μία άσκηση, δηλαδή σε διαδικαστικά θέματα. Είναι καλό και το αϊκίντο εκτός Ιαπωνίας. Αυτό που εντυπωσιάζει είναι ο λαός. Το πιο... Ναι, ο λαός, εντάξει. Ο λαός που μας έκανε εντύπωση ήταν η ευγένειά τους, η υπομονή τους, ο πιο φυσικός τρόπος, ας πούμε, που ζουν, ή και ο φύσικος στις μεγάλες πόλεις. Ναι, ένας τελείως διαφορετικός πολιτισμός. Αλλά το αϊκίντο ως άθλημα είναι... Το αϊκίντο βρήκαμε πολλά κοινά και απλά καταλάβαμε ότι δεν είναι κάτι άπιαστο. Ναι. Δηλαδή το έχουμε δεχθεί και στη Δύση με σεβασμό, ναι, το αϊκίντο. Και το έχουν εξελίξει. Δεν ξέρω τι θέλεις να πεις, Άλεξ. Τελείωσες? Ναι. Κάτι που σκεφτόμουν τώρα που μιλούσε η Τζίνα, πόσο σημαντικό ήταν. Αν ψάξει κάποιος στα λόγια του ιδρυτή, σε διάφορες ομιλίες που έχει κάνει, είχε πει κάποτε κάτι πάρα πολύ σημαντικό που εγώ προσωπικά δυσκολεύτηκα να το καταλάβω στην αρχή. Είχε πει ότι θέλω να χτίσω μια γέφυρα ανάμεσα στους λαούς. Ναι. Ώστε να μπορέσουν οι λαοί να βρουν ένα τον άλλον, να συναντηθούν. Όταν το διάβασα αυτό, μου φάνηκε έτσι κάπως, ξέρεις, λίγο. Όπως είπες και στην αρχή, μυστικιστικό, και ξέρεις, λέω τώρα τι να εννοεί η γέφυρα. Όταν αρχίσεις και ταξιδεύεις για το αϊκίντο, καταλαβαίνεις τι εννοούσε ο ιδρυτής πριν 70 χρόνια. Ότι ήθελε να βρει έναν τρόπο να κάνει εμάς με 5 Φιλανδούς να μπορέσουμε να συνοηθούμε μέσα από μια άσκηση. Mm-hmm. Γιατί αυτό ισχύει στην πραγματικότητα. Κοινός κώδικας. Ναι, για όλους όσους ταξιδεύουν στο αϊκίντο το έχουν βιώσει. Ότι μπορεί να πας σε ένα μέρος του κόσμου, οπουδήποτε, και όχι αναγκαστικά για αϊκίντο. Ναι. Μπορεί να πας εκεί γιατί σε έβγαλε η δουλειά σου. Σου λέω εγώ τώρα μια τυχαία χώρα, στο Ισραήλ, ας πούμε. Ή ξέρω, ναι, εγώ. Στο Παρίσι. Χώρα, ναι. Γιατί είναι σε όλο τον πλανήτη αυτή τη στιγμή το αϊκίντο. Δεν μπορεί να πας στο Παρίσι. Χωρίς να ρωτήσεις, χωρίς να μιλήσεις με κανένα, μπορείς να βρεις μια σχολή αϊκίντο, ναι, να χτυπήσεις την πόρτα. Θα σε υποδεχτούν με χαμόγελο και θα κάνεις μια προπόνηση σαν να είσαι στο σπίτι σου. Ναι. Σίγουρα θα είναι διαφορετικό το μάθημα, γιατί εντάξει, είσαι σε άλλη σχολή, οπότε θα έχουν λίγο διαφορετική προπόνηση. Και στην Ελλάδα, φαντάζομαι, αν πας στην Κρήτη, ας πούμε, θα είναι διαφορετικό. Το σίγουρο είναι όμως ότι μόλις τελειώσει το μάθημα, θα έχεις συνεννοηθεί με ανθρώπους που δεν μιλάτε ούτε καν την ίδια γλώσσα. Και δεν χρειάζεται να πείτε και τίποτα. Δηλαδή, θα συνεννοηθείτε πώς, μέσα από τη διαδικασία. Μέσα από τη διαδικασία της προπόνησης. Από την κίνηση. Πραγματικά θα βρεις τόσο πολύ μεγάλη ένωση και επικοινωνία με τους ανθρώπους που βρίσκονται στο ναι. μάθημα, που δεν είναι ανάγκη καν να ξέρεις τη γλώσσα. Ναι. Αυτό είναι σίγουρο. Ναι. Είπε στην Κρήτη, και χθες το βράδυ με πήρε τηλέφωνο ένας μαθητής μας, ο οποίος πήγε στην Κρήτη.
Τώρα, για ένα τρίμερο. Και έκανα αυτό που είπε, μην μου πει. Χθες το βράδυ με πήρε. Κυριάκος, μετά το. Και μου λέει. Μόλις βγήκε από το μάθημα, μου λέει. Πέρασα πάρα πολύ ωραία, ρε φίλε, με τους ανθρώπους, ας πούμε. Δεν τους ήξερε. Επικοινώνησε δηλαδή. Ξέρε, είναι μια γλώσσα επικοινωνία στο Θεσσαλονίκη, πήγε Βελιγράδι και από Βελιγράδι κατευθείαν πήγε Κρήτη. Έτσι. Και χτύπησε την πόρτα, ας πούμε, μια σχολή στην Κρήτη, έκανα εκείντο. Ναι. Και με πήρε, ας πούμε, να μου πει χθες. Πόσο ενθουσιασμένος ήταν, γιατί μου λέει που πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Γλώσσα επικοινωνίας. Ναι, ναι. Δεν τους ήξερα καν. Βέβαια, ο κάθε λαός κάνει το δικό του αίκιντο. Δηλαδή, και το λίγο, κάθε ντότζο. Ναι, ναι, και το κάθε ντότζο. Αλλά, εντάξει, άμα πας στην Αμερική, κάνω λίγο διαφορετικό αίκιντο. Ναι. Οι Ιάπωνες λίγο πιο, λίγο αλλιώς. Οι Βαλκάνοι λίγο αλλιώς. Ναι. Οι Βόρειοι πάνω λίγο διαφορετικό. Αλλά δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Ναι. Το θέμα δεν είναι. Πόσο διαφορετικό είναι, είναι τι μπορεί να σε ενώσει. Ναι, 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 κατάλαβα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να καταλάβει κανείς το αϊκίντο. Όχι τις διαφορές. Τι σε ενώνει. Οι διαφορές πάντα υπάρχουν. Δηλαδή, καλό είναι να μην σταθείς σε αυτές. Ναι. Το ότι είμαστε μέσα στη σχολή μας 40 άνθρωποι, είμαστε διαφορετικοί όλοι. Αλλά αν μείνουμε στις διαφορές, δεν θα κάνουμε ποτέ αϊκίντο. Ότι βρίσκεται ένα κοινό κώδικα. Έτσι. Καλό είναι να βρεις αυτά που σε ενώνουν και τα άλλα άστα έξω από τη σχολή. Δεν χρειάζονται. Ναι. Για μέσα στο μάθημα. Mm-hmm. Το ότι. Εγώ λέω άσπρο και άλλος λέει μαύρο, εντάξει, το αφήνεις έξω από το μάθημα. Τώρα κλείνοντας, θα θέλω, που δεν μου αρέσει τώρα η λέξη συμβουλές εμένα καθόλου, αλλά να το πούμε διαφορετικά. Κάποιος που σκέφτεται να ξεκινήσει ή ο ίδιος ή να στείλει το παιδί του. Πράγματα να σκεφτεί. Να βάλει τη φόρμα και να έρθει τίποτα. Αυτό. Ναι, ναι, είναι βιωματικό το αικίντο, είναι βιωματικό. Ό,τι και να έχουμε πει εμείς, ναι. Έχει πολύ μικρή σημασία. Όταν θα έρθει εκεί, θα καταλάβει. Όταν θα έρθεις εκεί, θα καταλάβεις πολύ περισσότερα από αυτά. Περί τίνος πρόκειται. Ναι. Δεν χρειάζεται τίποτα. Πόση ώρα είναι η προπόνηση? Στο παιδικό είναι μία ώρα, μία ώρα και ένα τέταρτο και σε εμάς μία μισή, δύο παρά ώρες. Και είναι τμήματα. Τμήματα, ναι. Α, οκ. Okay. Αρχάρι. Εδώ να πούμε, όχι. Συνήθως αρχάρι και προχωρημένοι κάνουμε μαζί στο αϊκίντο. Ναι. Απλά στην αρχή της, ας πούμε, σχολικής χρονιάς, ίσως υπάρχει κάποιο τμήμα αρχαρίων και τώρα υπάρχει ένα το οποίο έχει ο Αλέξ όλη τη χρονιά. Ένα μάθημα στην εβδομάδα που βοηθάει αρχάριους και μη αρχάριους στην καλύτερη κατανόηση κάποιων πραγμάτων. Δηλαδή, ας πούμε, και εμένα μου αρέσει το μάθημα αυτό. Το μάθημα αρχαρίων. Ναι. Αλλά συνήθως κάνουμε όλοι μαζί, ώστε και οι κάπως περισσότερο προχωρημένοι να μπορούμε να βοηθάμε αυτούς που ξεκινάνε. Ναι. Υπάρχει ένα μάθημα μέσα στην εβδομάδα αρχαρίων. Εν τω μεταξύ και από τους αρχάριους μαθαίνεις καμιά φορά. Βεβαίως. Πάρα πολλά πράγματα. Όπως... Η λέξη είναι παρεξηγημένη πάλι, νομίζω. Ναι, όλοι είναι παρεξηγημένη. Γι' αυτό είναι λιγότερο και περισσότερο αρχάρι είμαστε. Ναι, είναι. Υπάρχει πολλή τάση να παρεξηγούμε λέξεις. Ξέρεις, δεν είναι ότι παρεξηγούμε. Είναι όχι ότι. Εμείς. Κάπως πρέπει να το πούμε. Όχι, όχι, θα σου πω τι είναι. Γι' αυτό εμένα με ιντριγκάρει το αϊκίντο. Γιατί όλος ο δυτικός πολιτισμός, όλοι μας δηλαδή από τον νηπιαγωγείο, έχουμε μεγαλώσει ως εξής. Πηγαίνουμε στην πρώτη δημοτικού, μας βάζουν τεστ κτλ. Κάνουμε. Κάποιες δοκιμασίες και ανεβαίνουμε επίπεδο. Ναι, ναι. Συνέχεια αυτό το πράγμα. Οπότε εξού και οι ερωτήσεις μου. Δηλαδή, όταν μου λέτε ότι ο αντίπαλος είναι ο εαυτός και έχει να κάνει με τη δική σου προσωπική εξέλιξη και βελτίωση. Mm. Δηλαδή, είναι κόντρα σε αυτό που έχουμε μάθει από τη Δύση. Ότι είσαι ναι, μονίμως, πρέπει να γίνεσαι καλύτερος. Ναι, και πρέπει, για να γίνεσαι καλύτερος, πρέπει να πετύχεις αυτό. Και πετυχαίνεις εισαγωγικά και τι γίνεται μετά, πιο πολύ άγχος. Ενώ αυτοί το βλέπουν με τελείως διαφορετική προσέγγιση. Για μένα αυτό είναι το... Η διαφορά στο σκεπτικό των Ιαπωνέζων και οι Κινέζοι γενικά, έτσι, οι Ανατολίτες που ασχολούνται με πολεμικές τέχνες είναι εξής. Οι Δυτικοί σκέφτονται όπως είπες εσύ. Ο Ανατολίτης προσπαθεί να πιάσει το αντίθετο, να ξαναγίνει αρχάριος. Ναι. Αυτό δυσκολευόμαστε. Δηλαδή, κάποιος ακούει δηλαδή, μάθημα αρχαρίων, σου λέει θα πάω εκεί, θα είναι τεξιδιωτικό. Σιγά τίποτα. Πράγματα, ναι, ναι, ναι. Και άμα κάνω και μερικά χρόνια δεν έχει καν νόημα να πάω, γιατί εντάξει, αυτά τα ξέρω. Ναι, 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 ναι. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς. Αυτά τα ξέρω, τώρα τα έχω ξανακάνει τόσα χρόνια να κάνουμε κάτι πιο δυνατό, πιο δυναμικό. Που να κουραστώ, που να αποδείξω στον εαυτό μου ότι είμαι καλός. Ναι. Χωρίς να καταλαβαίνει ότι οι μεγαλύτεροι δάσκαλοι κυνηγάνε την άλλη άποψη. Να ξαναγίνουν αρχάριοι. Ναι. Γιατί? Για να ξανακαθαρίσει το μυαλό τους. Ναι. Γιατί το μυαλό είναι σαν ποτήρι. Γεμίζει,
Αν δεν τα διάσεις, πώς θα καταλάβεις περισσότερα πράγματα. Αυτό φαίνεται και στα μαθήματα. Οι καινούργοι που έρχονται μερικές φορές σε κινήσεις διαφορετικές που κάνει ο δάσκαλός μας, τις πιάνουν πιο εύκολα από εμάς. Γιατί εμείς έχουμε μία εικόνα για το πώς θα είναι η τεχνική και δεν μας είναι εύκολο να βγούμε από αυτή. Ναι, ενώ ναι. Ο καινούριος δείχνει δύσκολα πράγματα και τα πιάνει πιο εύκολα. Ο καινούριος εννοώ χρονικά, που έχει λιγότερο χρόνο, που έχει μόλις έρθει, μπορεί να πιάσει πιο εύκολα μια κίνηση από εμάς που έχουμε στο μυαλό μας κάτι, έχει κολλήσει το μυαλό μας σε κάτι και δεν μπορούμε να ξεκολλήσουμε από αυτό. Είναι τον ίδιο λόγο που μας εντυπωσιάζουν οι απαντήσεις των παιδιών πολλές φορές. Ακριβώς. Γιατί εμείς κολλάμε σε τεχνικές και νόρμες και άντε να ξεκολλήσεις μετά. Γενικά η δυτική την πρόοδο την έχουμε ανάγκη και θέλουμε να τη βλέπουμε στον εαυτό μας κάνοντας συνέχεια άλλα πράγματα. Βασικά κάνοντας. Εκεί, ναι. Εκεί έχουμε χάσει την μπάλα. Ναι, ναι. Κάνοντας. Δηλαδή αποδεικνύουμε την ύπαρξή μας κάνοντας. Ναι, ναι. Πιο πολύ, πιο πολύ, πιο πολύ και τελικά οδηγεί σε... Πουθενά. Πουθενά, ναι. Ενώ η Ανατολική είναι με το είναι. Ξέρεις, ο Ιάπωνας μπορεί να κάνει την ίδια άσκηση 50 χρόνια, δεν έχει πρόβλημα. Ναι. Την ίδια ακριβώς άσκηση να την κάνει επί 50 χρόνια, αλλά θα προσπαθεί κάθε μέρα να την κάνει καλύτερη. Ο Μπρουζ Λι να έκανε εκείντο, γιατί έτσι που τα λέμε τώρα, έτσι και ο Μπρουζ Λι φαντάζομαι ότι θα έκανε. Ναι, ναι. Εγώ ξέρω τι ναι. Γι' αυτό. Είσαι ερώτηση, το ρωτάω. Ναι, έκανα. Αλήθεια. Όχι επίσημα όμως. Αλλά εντάξει, τώρα μιλάς για έναν άνθρωπο που ασχολήθηκε με πάρα πολλά πράγματα. Ναι, ναι, γι' αυτό έτσι το. Πειραματίστηκε με τις περισσότερες. Ναι. Οπότε ο ίδιος έχει πει ότι έχει κάνει. Ποιος είναι άλλος διάσημος που έχει κάνει εκείντο, ο Στίβεν Σιγκάλ, νομίζω ο πιο διάσημος είναι αυτός, ναι. Ναι. Ο Στίβεν Σιγκάλ. Δεν είναι βέβαια από τους καλύτερους εκπρόσωπους. Ναι. Γιατί ο άνθρωπος άλλαξε την καριέρα του, ασχολήθηκε με κινηματογράφο, αποτραβήχθηκε για αυτό, ξεκίνησε άλλα πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι, όχι τόσο διάσημοι, γιατί δεν έχουν βοηθήσει στη τηλεόραση, αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει πολύ μεγαλύτερο έργο. Καλά, σίγουρα. Σε εσάς δηλαδή τώρα. Απλά προφανώς. Είναι διάσημος εκφραστής. Εγώ το ρώτησα έτσι. Να γίνει γνωστό το εκεί. Ναι. Νομίζω στην Ελλάδα οι περισσότεροι που το μάθαν τη δεκαετία του 90 το μάθαν από το Στίβεν Σιγκάλ. Α, ναι. Ναι. Γιατί δε Αμερική είναι 1000% σίγουρο ότι βοήθησε πάρα πολύ στην εξάπλωσή του. Γιατί εντάξει, τηλεόραση έχει μεγάλη δύναμη, έτσι. Οπότε, έχει, ναι. Πραγματικά βοήθησε. Είναι λίγο παρεξηγημένη φιγούρα. Γιατί πραγματικά βοήθησε την τέχνη του Αϊκίντο, που για τον ιδρυτή ήταν πολύ σημαντικό. Οι μαθητές του να προσπαθούν να εξαπλώνουν την τέχνη πάντα. Ναι. Ώστε στο τέλος κάπως να καλύψει όλη την υφήλιο, να υπάρχει παντού. Σίγουρα ο Στίβεν Σιγκάλ έκανε ένα μεγάλο έργο πάνω σε αυτό. Τώρα ποιοι είναι οι ανώτεροι βαθμοί, δεν να το πω. Να το πω. Ποιος είναι ο αυτοκράτορας, πώς να το πω, ο στρατηγός. Ναι, κατάλαβα τι εννοείς. Ποια είναι αυτή η λέξη και πώς είναι αυτοί που υπάρχουν. Πρόσεχε τι γίνεται. Στο Αϊκίντο πάλι υπάρχει ένα σκεπτικό πίσω από αυτό. Αυτός που είναι ο αρχηγός, ας πούμε, του Αϊκίντο δεν θεωρεί τον εαυτό του στην κορυφή, αλλά στο κέντρο. Που είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Ναι. Είναι άλλο να είσαι στην κορυφή. Στην κορυφή σημαίνει ότι είσαι πάνω από όλους. Λέω εγώ, κάνετε εσείς. Το κέντρο είναι αλλιώς. Στο κέντρο, όταν είσαι, μπορείς να πεις στον άλλον: ξέρεις τι, είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι θέλεις. Αλλά εγώ είμαι εδώ. Ναι. Που είναι πολύ σημαντικό. Αυτό το πρεσβεύει πάρα πολύ το ίδρυμα του. Το Aikikai που λέμε. Το ίδρυμα Aikikai. Έτσι, ωραία. Ποιος είναι στο κέντρο, πώς τον λένε αυτόν. Είναι ο εγγονός του ιδρυτή. Α, εγγονός του ιδρυτή. Ναι, είναι οικογενειακή κληρονομιά. Αυτό τώρα θα δει. Είναι οικογενειακή κληρονομιά. Ένας είναι δηλαδή. Ένας θα το αφήσει στο γιο του, γιος του στο γιο του. Ένας είναι δηλαδή. Και πώς λέγεται αυτός τώρα? Όχι το όνομά του, τι είναι. Πες και το όνομά του. Δηλαδή. Πες και το όνομά του, ναι. Μορτέρου Εσύμπα λέγεται αυτός. Ο παππούς του λεγόταν Μοριχέη ο Εσύμπα. Και τι είναι, αρχιστράτηγος, πώς να το πω. Ντόσου. Αντόσου λέγεται. Ντόσου, ναι. Δεν ξέρω τώρα πόσο σημασία έχει να εξηγήσουμε για βαθμό. Όχι, εγώ το ρωτάω έτσι. Ναι. Κάτι που δεν είπαμε είναι ότι το Αϊκίντο εκτός από άοπλες τεχνικές έχει και όπλα. Α, ναι. Ναι. Τι όπλα συγκεκριμένα? Ιαπωνικά σπαθιά. Παραδοσιακά όπλα. Λέγεται μποκέν, είναι σπαθί. Και τα οποία έχει πρόσβαση κάποιος μετά από... Πολύ λίγο διάστημα. Από πολύ λίγο διάστημα αρχίζουμε σιγά σιγά, τουλάχιστον στο δικό μας ντότζο, ναι, αρχίζουμε ναι. σιγά σιγά την εξοικείωση με τα όπλα. Είναι και αυτό ένα ενδιαφέρον έτσι, κομμάτι του Αϊκίντο. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε, το παραγνωρίζουμε. Ναι, ναι. Υπάρχει και αυτό. Ναι. Και αυτό εξελίσσεται, ναι. Το τζο, μποκέν και τάντο, τρία είναι. Τα είδη. Ναι, είναι το σπαθί, είναι ένα μεγάλο ραβδί που λέγεται τζο και το μαχαίρι που λέγεται τάντο. Ναι.
Υπάρχει και αγωνιστικό Aikido? Όχι. Okay, okay. Προσπάθησα να γίνει κάποτε από έναν μαθητή, αλλά δεν έγινε. Ναι. Υπήρχαν μεγάλες αντιδράσεις πάνω σε αυτό. Από τους... Οι Ιάπωνες προσπάθησαν να το κάνει και οι Ιάπωνες σταματήσαν. Α, μάλιστα. Ναι, ναι. Αλλά προσπάθησε. Με αυτά που είπαμε όμως καταλαβαίνω γιατί υπήρχαν οι αντιδράσεις. Δεν γίνεται. Ναι. Δεν γίνεται να κάνει. Μα είναι κόντρα σε όλο αυτό που είπαμε τώρα. Θα αλλοιωθεί ο πυρήνας του. Ναι. Ο δε μαθητής που προσπάθησε να το κάνει, προσπάθησε να το κάνει όταν ο ιδρυτής ήταν εν ζωή. Που ήταν πολύ σημαντικό που ο ιδρυτής είδε τι πάει να γίνει. Γιατί ναι. Τώρα μπορεί να γινότανε. Ναι. Αν ξαναγινότανε η απόπειρα τώρα, μπορεί και να γίνει. Καλά, ποτέ δεν ξέρεις βέβαια. Ναι, ναι. Απλά τότε το κόψανε εντελώς. Νομίζω δεν θα λειτουργήσει. Δεν θα λειτουργούσε. Υπάρχει ομοσπονδία Aikido στην Ελλάδα? Είστε κάπως οργανωμένοι, υπάρχει σχολές? Υπάρχει μια διεθνής ομοσπονδία. Ναι. Και εδώ υπάρχει, υπάρχουν θέματα εδώ νομικά, πολύ σοβαρά. Που δεν είναι επί του παρόντος. Ναι, όχι, δεν είναι άθλημα, το αν δεν είναι. Ναι, κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Έχει ειδική αθλητική αναγνώριση και έχουμε θέματα με τις άδειές μας. Δηλαδή αυτό το κομμάτι, γιατί το έχω ζήσει σαν δικηγόρος, σαν νομικός. Είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί εμείς δεν παίρνουμε κάποια επιδότηση από το κράτος, αφού δεν έχουμε αγώνες. Αυτό είναι άλλο θέμα. Και γι' αυτό για το Aikido μόνο. Ναι, να το δούμε κι αυτό. Πείτε μου λίγο τώρα, πού τα στοιχεία, πού μπορεί να σας βρει κανείς? Θα μας βρει στα Κωνσταντινουπολίτικα. Ναι. Πάνω στην Τούμπα. Εκτός αυτά, πέστε μου τώρα τα ηλεκτρονικά πώς μπορεί να σας βρει κανείς. Ναι. Και μετά θα μπει κάπως και θα τα δει όλα τις διευθύνσεις σας κλπ. Εγώ θα τα βάλω όλα αυτά και στο webpage, γιατί όχι.gr, και στα social media. Η σχολή έχει Facebook page που λέγεται Dojo DOJO Θεσσαλονίκη. Έτσι. Νομίζω Dojo Sketo, άμα γράψεις ναι. στο Facebook, θα σου βγάλει τη σχολή μας. Dojo Sketo. Ωραία. Dojo Sketo. Ναι, ναι, αλλά είναι αυτό που λέει, Dojo Θεσσαλονίκη. Θα βγάλει. Ναι, ωραία. Εγώ θα βάλω και τα δικά σας Facebook προφίλ ή email, ό,τι θέλετε. Ό,τι ερωτήσεις έχει κάποιος να απευθυνθεί σε εσάς. Ήταν πολύ διαφωτιστική η κουβέντα μας, έχω να πω. Τώρα είμαι καλυμμένη τι είναι το Aikido και θα σας έρθω. Ναι, και δεσμεύομαι, θα κάνουμε και live όταν θα βγούμε. Θα κάνουμε και. Πάντως. Και εκπομπή. Πραγματικά πιστεύω ότι το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπε η Τζίνα, ότι το Aikido είναι εντελώς βιωματική άσκηση. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις τι είναι το Aikido. Καλό είναι κάποιος που θέλει να δει τι είναι, ας πάρει μια ώρα ελεύθερη από τον εαυτό του και να το δοκιμάσει. Αυτό ήταν μια εισαγωγή απλά για να ίσως κάποιοι να. Ναι, ναι. Πειρασμό, ναι. Να το δοκιμάσουν. Να μάθουν τα πάντα για το Aikido. Είναι βιωματικό εντελώς. Ναι. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Φιλιά πολλά, γεια σας.